Στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης, ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει τη Δραπετσόνα στα πλαίσια της 14ης αγωνιστικής της Α2 Ανδρών. Υποδοχή από τον Κουτσούρη, πάσα του Δηληπρίμη προς τον Φύτρο, θα δεχτεί και αυτό στο μπλοκ 5-11. Κοντά μου ο Γιάννης Θηλιανού, κεντρικός της ομάδας του Πανιωνίου. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, παιδιά. Σήμερα ήταν 3-1 με αντίπαλο την Δραπετσόνα, επαναληπτικός στα πλαίσια του Β' γύρου. Δεν καταφέρατε να αντιδράσετε. Πώς είδες το παιχνίδι? Ήταν ένα παιχνίδι, ήταν στα μέτρα μας ακριβώς. Οι δύο ομάδες σχεδόν ισοβαθμούσαμε, υπήρχε ένας βαθμός διαφορά. Δηλαδή, ήμασταν εμείς στην πέμπτη θέση, η Δραπετσόνα στην τέταρτη. Είναι από τα παιχνίδια αυτά που δοκιμάζεσαι σαν παίχτης, δοκιμάζεσαι σαν ομάδα, δοκιμάζεται η ψυχολογία σου, η τακτική σου, δοκιμάζονται όλα. Και δυστυχώς δεν καταφέραμε να αποκριθούμε σήμερα. Πήραμε κάτω από τη βάση σε κάποιους βασικούς τομείς. Αντιδράσαμε, παίξαμε πολύ ωραία σε ένα σετ. Παρ' όλα αυτά, στο τέταρτο σετ κάναμε πολλά λάθη, αβίαστα λάθη, δώσαμε εύκολους πόντους και το τελικό αποτέλεσμα 3-1 μας απογοητεύει λίγο. Παρ' όλα αυτά, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του πρωταθλήματος να μαζέψουμε όσους πόντους μπορούμε, γιατί είναι σημαντικό να πλασαριστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για αυτή τη χρονιά. Επόμενο παιχνίδι είναι αυτό με τον Ιωνικό στη Νέα Φιλαδέλφια. Μάτς που είναι στα μέτρα σας, πώς θα φανείτε εκεί? Όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα είναι στα μέτρα μας. Ιδίως αυτό ήταν πολύ σημαντικό που χάθηκε σήμερα, επιμένω. Τώρα με τον Ιωνικό θα προσπαθήσουμε σε μια δύσκολη έδρα να πάρουμε βαθμούς, να πάρουμε τη νίκη. Είναι σημαντικό για την ψυχολογία μας, είναι σημαντικό για σαν παίκτες, σαν ομάδα, σαν σύλλογος, να πάρουμε ακόμα κάποιους πόντους τώρα πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Και ο Μανώλης Δηληπρίμης τώρα ετοιμάζεται να πάει στο σέρβις. Σερβίρο Δηληπρίμης, υποδοχή από τους παίκτες της Δραπετσόνας, στη Διαγώνιο, πόντος διαρκείας. Ο Πεφάνης και πάλι, θα βγάλει ο Καντιώτης στην άμυνα και πάλι ο Πεφάνης. Θα πάρει όμορφα τον πόντο στη διαγώνια, δεν θα καταφέρει ο Κουτσούρης να βγάλει την άμυνα. Μαζί μου ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, κεντρικός της ομάδας του Πανιωνίου. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σταθή. Ήταν σήμερα 3-1 απέναντι σε μια ομάδα που την αντιμετωπίσετε στον πρώτο γύρο, ίσως στο χειρότερο παιχνίδι που κάνατε τη φετινή χρονιά. Βεβαίως σήμερα εσύ έπαιξες αρκετά καλά, δούλεψε τον μπλοκ. Δύο λόγια για την εμφάνισή σας σήμερα. Θέλαμε το ματς, γιατί αν κερδίζαμε μπαίναμε από πάνω τους. Και λόγω της εμφάνισής μας στον πρώτο γύρο είχαμε ανάγκη και καλό αποτέλεσμα και καλή εμφάνιση. Δυστυχώς δεν κάναμε τίποτα από τα δύο. Είχαμε ένα καλό σετ και γενικά δεν παίξαμε όπως έπρεπε. Δεν είχαμε καλή συμπεριφορά ούτε στην υποδοχή. Στην επίθεση κάναμε κάποια εύκολα λάθη και δεν ήρθε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Νομίζω και στο τέταρτο σετ γίνανε τα λάθη, τα περισσότερα λάθη, γιατί στο δεύτερο και στο τρίτο σετ ήσασταν αρκετά καλοί τόσο στο σέρβις όσο και στο μπλοκ. Τι ήταν αυτό που στο τέταρτο σετ έφερε την ήττα και το 3-1? Νομίζω ήταν λάθη ψυχολογίας και συγκέντρωσης, γιατί εκεί που μπορούσαμε να... που ήταν το μάτς στην ισοπαλία στο πόντο και κάναμε εύκολα λάθη τα οποία αλλάξαν την ισορροπία υπέρ της Δραπετσόνας. Και μια τελευταία ερώτηση. Επόμενο παιχνίδι είναι αυτό με τον Ιωνικό στη Νέα Φιλαδέλφια. Μια ομάδα που θεωρητικά είναι στα μέτρα σας. Πώς θα φανείτε εκεί? Στον πρώτο γύρο είχαμε δυσκολευτεί αρκετά. Στην έδρα του Ιωνικός έχει πάρει κάποια αποτελέσματα. Θα το κυνηγήσουμε εννοείται το μάτς. Θέλουμε να πάμε όσο ψηλότερα μπορούμε, να πάρουμε πόντους και να κάνουμε και καλές εμφανίσεις. Θα πάμε να πάρουμε το μάτς. Και ο κεντρικός τώρα του Πανιωνίου, ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο συν 4 ο Πανιώνιος. Σερβίριο Κωνσταντινίδης, υποδοχή από τον Αντωνιάδη, κακή, άσος. Δεν κατάφερε εκεί να βγάλει την υποδοχή. Ο λίμπερο της Δραπετσόνας, 7-2. Μαζί μας και δύο φίλοι του Πανιωνίου και αθλητές από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου, ο Βασίλης και ο Γιάννης. Βασίλη, πώς πάτε στο πρωτάθλημα φέτος? Εντάξει, καλά πάμε, λίγο με τις ήττες έχουμε, με τις νίκες έχουμε πρόβλημα, αλλά κατά τα άλλα με τις συνεργασίες που έχουμε, μια χαρά. Δουλεύετε στις προπονήσεις καθημερινά? Όχι καθημερινά, αλλά κάνουμε 2 φορές την εβδομάδα προπόνηση, κάνουμε. Μάλιστα. Γιάννη, εσύ, τι θες παίζεις? Παίζουμε 6-0 σύστημα, αλλά συνήθως ξεκινάω 4 mm-hmm. στην αρχή. Ο προπονητής σας είναι ο Τσεργάς. Και ο κύριος Τέλιος. Και ο κύριος Τέλιος. Τι θέση έχετε στο πρωτάθλημα φέτος? Τώρα είμαστε 5η αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν έχει αλλάξει βασική βαθμολογία. Εντάξει, προσπαθούμε. Παιχνίδι με παιχνίδι, γινόμαστε καλύτεροι και κοιτάμε συνέχεια.
Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Σημαδεύει τον Πεφάνη, ο οποίος θα δεχτεί τον μπλοκ, αλλά η μπάλα θα πάει λίγο έξω. 7-3. Το παιχνίδι μόλις έχει ολοκληρωθεί. Η Δραπετσόνα έφυγε νικήτρια από το κλειστό της οδού Αρτάκης με 3-1 σετ. Πλέον ο Πανιώνιος επιδιώκει μια καλή εμφάνιση την ερχόμενη αγωνιστική με αντίπαλο τον Ιωνικό στην Νέα Φιλαδέλφεια. Από το κλειστό γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης, για το nstv.gr, Στάθης Αμίδης.